Η μέρα της γυναίκας δεν είναι η μέρα λουλουδιών. Είναι η μέρα σκέψης, η μέρα αγώνα. Στις 8 Μαρτίου του 1909, 15.000 γυναίκες παρέλασαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ζητώντας δικαίωμα ψήφου, καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερους μισθούς. Το σύνθημά τους ήταν ψωμί και τριαντάφυλλα. Για μας είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έγινε επιτέλους νόμος του κράτους η Διεθνή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ο σεξισμός με ενοχλεί. Και μπορώ να πω ότι σαν κοπέλα, ας πούμε, που όντας κουρόχρωμη, θα μπορούσα να αντιμετωπίζω και τα δύο, και ρατσισμό και σεξισμό. Τον ρατσισμό, μεγαλώνοντας, αναπτύσσουμε διάφορους μηχανισμούς και άμυνας, ούτως ώστε να τον αντιμετωπίσουμε. Ο σεξισμός είναι το στοιχείο που αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες σε κάθε κοινωνία, ανεξαρτήτως ράτσας, θρησκείας. Σε αυτά τα 4 χρόνια, τα τελευταία, το σπουδαιότερο είναι ότι μάθαμε την αλληλεγγύη. Είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχίστηκε, επεκτάθηκε και ενισχύθηκε η λειτουργία των δομών κατά της έμφυλης βίας, δηλαδή ένα δίκτυο δομών πανελλαδικό που αποτελείται από ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα και την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900. Οι υπηρεσίες που παρέχουν έχουν εμπλουτιστεί με εργασιακή συμβουλευτική και στηρίζουν τις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στο εργασιακό κομμάτι και στο δικαιωματικό. Αρχικά, οι άνεργες γυναίκες μπορούν πιο εύκολα και πιο άνετα να στέλνουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς. Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται 3,5 μήνες άδεια λοχείας και όλες οι γυναίκες δικαιούνται πλέον καθαρή άδεια μητρότητας 6 μήνες. Κάτι το οποίο ισχύει και για τις παρένθετες μητέρες. Καλό είναι η γυναίκα πάντα να είναι μέτοχη, παρούσα στα κοινά. Έχει ανέβει το ποσοστό συμμετοχής στα ψηφοδέλτια των αυτοδιοικητικών από το 1/3 που συνηθιζόταν στο 40% επί του συνόλου των υποψηφίων. Το θέμα είναι η θέληση και η πυγμή και το τι πραγματικά θες να δώσεις. Πρέπει να αφήσουμε την αδιαφορία, τον οχαδελφισμό, το κάποιος άλλος θα κάνει κάτι για μας και να είμαστε μπροστά σε όλες τις μάχες που μπορούν να δίνουν οι γυναίκες και να κερδίζουν. Οι γυναίκες πρέπει να αντιληφθούμε ότι είμαστε ίδιες και είμαστε ίσες. Μπορεί η άλλη να φοράει μπουρκα, μπορεί η άλλη να είναι πιο σκούρα, μπορεί η άλλη να είναι πιο απελευθερωμένη, ανάλογα την κοινωνία μας την οποία ζει, αλλά είμαστε όλες το ίδιο. Μας συνδέει ένα στοιχείο. Είμαστε γυναίκες. Αυτό. Ναι, για το ψωμί παλεύουμε και για τα τριαντάφυλλα. Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός φέρνουμε τις μεγάλες μέρες. Το ξεσήκωμα των γυναικών είναι ξεσήκωμα όλης της ανθρωπότητας. Όχι πια σκλάβοι, όχι πια τεμπέληδες. 10 που μοχθούν για έναν που ξαπλώνει. Άλλο ένα δίκαιο μοίρασμα στα αγαθά της ζωής. Ψωμί και τριαντάφυλλα. Ψωμί και τριαντάφυλλα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.